είναι κρίμα και ντροπή. Θα μας βρει απέναντι και μάλιστα θα βρει 325 δημάρχους οι οποίοι έχουμε υποστεί όλα αυτά, κάποιοι 6 χρόνια από εμένα και κάποιοι άλλοι 2,5 χρόνια με την καινούργια περίοδο, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Απειλές από παντού, από μια ανώνυμη καταγγελία, ο δήμαρχος είναι αμέσως εκτεθειμένος. Να απολογηθεί, να καθίσει στους καμνοί, να μην κοιμηθεί, να μην σχεδιάσει, να μην είναι ήρεμος. Αν αυτή η ελληνική κοινωνία και αυτό το κράτος μπορεί να πάει μπροστά με 325 δημάρχους οι οποίοι κάθε μέρα απειλούνται από χίλιες μεριές, αυτή η κυβέρνηση, αυτή οφείλει να διορθώσει και αυτό ακόμα. Αντί να το διορθώσει όμως, κρατάει όλους τους θεσμούς, τους ελεγκτικούς, περίπου 14, αντί να έχει 2. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό δεν είναι διοίκηση κράτους και αυτό δεν είναι σεβασμός προς την αυτοδιοίκηση, γεγονός που την είχαν σεβαστεί την αυτοδιοίκηση ακόμα και οι Τούρκοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν ήμασταν σκλαβωμένοι. Δεν θα γυρίσουμε εκεί πέρα πίσω, γιατί κάποιοι το θέλουν μέσα από μία αγκύλωση αριστερή, δημιουργώντας την αντίληψη αυτήν ότι δηλαδή ότι με το βαθύ κράτος μπορείς να κρατήσεις τα πράγματα και να σφραγίσεις τα στόματα των δημάρχων. Δεν θα κλείσουν τα στόματά μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε, όχι για μας τους ίδιους. Αφήστε μας εμάς. Εμείς λέμε υπέρ του λαού, βεβαίως, υπέρ του λαού. Μείον 5.000 και οι βουλευτές οι οποίοι σπράττουν 7.500 το μήνα μισθούς. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Για αυτούς τους 300 βουλευτές δεν υπάρχει μείωση. Δεν υπάρχει κρίση οικονομική. Για τους δημάρχους όμως των 1.360 ευρώ και των 1.700 μεγαλύτερους δήμους υπάρχει κρίση. Να γυρίσουν και αυτοί εκεί. Δεν θέλουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Να πάρουν και αυτοί τόσα. Έτσι, και είπα ένα το οποίο φαίνεται πώς διαφοροποιεί τα πράγματα μέσα από την αντίληψη της κεντρικής εξουσίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά.